Εδώ τα ακούτε για τα καλά. ΕΟΕΛΑΣ Web Radio. Όποτε μου δώσει το OK. Πάμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πριν 7 μήνες περίπου, 23 του 2015, είχα καλεσμένη μου εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων την πολύ καλή μου φίλη και εξαιρετική δημοσιογράφο, την κυρία Πόπη Σουφλή, 2 μέρες πριν τις εκλογές δηλαδή, του Ιανουαρίου. Δυστυχώς επαληθευτήκαν με τον χειρότερο τρόπο όσα είχαμε προβλέψει, ας το πούμε προβλέψει τότε, αλλά με μια ματιά πάνω σε όλα αυτά που βλέπαμε να γίνονται, μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα επακολουθήσει. Δεν ήμασταν δηλαδή προφήτες. Δεν είναι προφήτης κανένας όταν λέμε αυτό είναι δηλητήριο και ο άλλος λέει να το δοκιμάσω να δω αν θα ζήσω. Δηλαδή δεν ξέρεις ότι ο κομμουνισμός είναι δηλητήριο. Πρέπει να τον δοκιμάσεις και αν ζήσεις, παράδειγμα λέω εγώ τώρα με το όσο μυαλό διαθέτω. Είπα λοιπόν, σκέφτηκα να ξανακαλέσω την καλή μου τη φίλη, την εξαιρετική δημοσιογράφο και πάλι λέω, με την πολύ καλή έννοια, την μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογράφος, λόγω της εμπειρίας της, λόγω των, το ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα που λέμε. Πόπη μου, ο λόγος εσένα, ξεκινάμε. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Δεν νομίζω ότι ήταν προφητική απλά η εκπομπή εκείνη. Νομίζω ότι ήταν αληθινή. Γιατί όταν βγάλεις τις οποιασδήποτε κομματικές παροπίδες και δεις την πραγματικότητα γυμνή, μπορείς να την αποτυπώσεις. Αυτό κάναμε σε εκείνη την εκπομπή, την οποία θα την ξαναβάλω στο site μου Αττικά Νέα, διότι όντως η έκφραση που είχα χρησιμοποιήσει ήταν ότι ο Τσίπρας θα βάλει το τελευταίο καρφί στην κάσα της Ελλάδας. Το θυμάμαι. Και μπορεί να ακουγόταν ανατριχιαστικό, η αλήθεια είναι ότι μου στήχησε και κάποιους φίλους, εντός εισαγωγικών πλέον, αυτή μου η προσπάθεια να αφυπνίσω τον κόσμο, να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι, πέντε, που αγωνιζόμαστε χωρίς κομματικές παροπίδες, χωρίς επικοινωνία και οφάλιους λόρους με τα πολιτικά κόμματα, αλλά πάνω απ' όλα βάζουμε την πατρίδα μας, τη σημαία, την πίστη μας και την οικογένειά μας. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, με το δεδομένο αυτό είχα προβλέψει και είχες προβλέψει ότι η αριστερή παρένθεση είναι, από τότε την είχαμε πει σαν παρένθεση. Ναι, το θυμάμαι. Θα στρέψει στην Ελλάδα. Θα ολοκληρώσει το έργο το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, συνέχισε η συμμορία του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Βέβαια είχαμε προηγουμένως και τις κυβερνήσεις Παπαδήμου, δηλαδή από το 10, από το 9 και μετά κυριολεκτικά η Ελλάδα παραδόθηκε όχι σε προδότες, σε ευρεοσιωνιστικά συμφέροντα. Διότι αν δεις το παρελθόν, και το γνωρίζεις άλλωστε πάρα πολύ καλά, όλων αυτών που κυβέρνησαν την Ελλάδα, όλοι αυτοί είναι Εβραίοι. Οι περισσότεροι, όπως ο Σιμίτης, ο Αρών Αβουρή. Ακριβώς. Από όπως ο Γιουργάκης. Ξεκινάμε. Όπως ο Γιουργάκης. Από τον Βενιζέλο ξεκινάμε. Κάποια στιγμή η ελληνική ιστορία θα ξαναγραφτεί. Είτε το θέλουνε είτε δεν το θέλουνε. Και θα ξαναγραφτεί με χρυσά γράμματα. Όχι με το κατράμι το μαύρο. Γιατί το κατράμι το μαύρο είναι της παραπληροφόρησης. Και αυτό πάνω από 100 χρόνια, και αν είπα και περισσότερα, έχει γίνει ένα δυστυχώς με αυτόν τον λαό, τον δύσμυρο, που καμιά φορά μου έρχεται πραγματικά στην πλειοψηφία του είναι λοβοτομημένος, να τον πατήσω κάτω. Πόπη μου. Και ξυπνήσει. Πόπη μου, πρόσεξε με λίγο. Πόπη μου, 3 εκατομμύρια Έλληνες, οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι με μία μπάλα δεμένη στο πόδι όμοιροι. Όμοιροι του κράτους αυτού.
Άκουσε, Γιάννη. Αυτή λοιπόν είναι, όμηροι κατευθυνόμενοι. Δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Όμηρος δεν είναι κανείς. Είναι μόνο αυτός που στην νοοτροπία, ό,τι και να, όποια κυβέρνηση και να ανέβει επάνω, είναι ραγιάς. Εάν αυτή την νοοτροπία του ραγιά δεν την αποβάλουμε, δεν μπαίνω στη διαδικασία του δημοσίου, του ιδιωτικού υπαλλήλου, μπαίνω στη διαδικασία της νοοτροπίας. Έχουμε νοοτροπία ραγιά. Όχι, όχι, υπόπη μου, ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά πράγματα. Πρόσεχε με τώρα, ένας γέρος, ένας με πάνω από 70, ρε παιδί μου, δεν είναι ικανός να αντιδράσει αυτή τη στιγμή εύκολα. Αν τον απειλήσουν ένα μήνα στην τηλεόραση ότι θα χάσει τη σύνταξή του, το έναν τ' άλλο, αυτός ο άνθρωπος προσκυνάει την ίδια ώρα. Ένας δημόσιος υπάλληλος, αν τον απειλήσουν ότι θα χάσει το μισθό του, ότι θα γίνουν απολύσεις, ότι. Τελειωμένος είναι, αυτός ο άνθρωπος είναι όμηρος. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δημόσιος υπάλληλος, μισό λεπτό. Κανονικά δεν θα πρέπει να ψηφίζουν για μένα, αλλά. Δεν μπορείς να τον απολύσεις έτσι χωρίς να υπάρχει λόγος. Εδώ, μην τρελαθούμε, γιατί πριν από λίγο διάβαζα για κάποιον εκπαιδευτικό ο οποίος έχει κατηγορηθεί. Δημόσιο υπάλληλο. Έχει κατηγορηθεί για βιασμούς παιδιών, παιδεραστής, και επιστρέφει στο σχολείο του. Μην τρελαθούμε λοιπόν για αυτά τα οποία αμάσιτα τα κατεβάζει ο κόσμος. Κι όμως. Έτσι, δηλαδή εδώ υπάρχει η λογική του παραλόγου, της παράνοιας, της απόλυτης παράνοιας. Υπάρχει και κάτι άλλο, Μαρία μου. Ο Έλληνας σκέφτεται ως εξής. Μωρέ, εκείνος με βόλεψε, πρέπει να τον ψηφίσουμε. Εκείνος είπε θα με βουλέψει, πρέπει να τον ψηφίσουμε. Ξέρεις πόσες εκατοντάδες χιλιάδες ψηφίζουν έτσι. Δεν διαφωνώ. Αλλά εγώ να είμαι καλά να σου πω, και δεν πάνε όλοι μαζί. Αυτή την νοοτροπία την έχουμε δυστυχώς. Την έχει ο Έλληνας. Θα έλεγα ότι την είχε ανέκαθεν ο Έλληνας. Επειδή όμως έχει φτάσει στο σημείο μηδέν, κάποια πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν και θα πρέπει να δούμε εδώ και τις δικές μας ευθύνες. Δεν είναι οι ευθύνες των πολιτικών μόνο. Είναι και οι ευθύνες του ελληνικού λαού, το ελληνικού πλέον το βάζω εντός εισαγωγικών, του ελληνόφωνου. Την πλειοψηφία του λαού, ο οποίος σύρεται πίσω από το κάρο των πολιτικών, του κάθε μαυρογιαλούρου. Πριν από λίγες μέρες, όχι, ξέρετε, αν δεν κάνω λάθος, εχθές, έτσι, πολιτικός, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βρέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, έγινε και υπουργός. Ναι. Ένας ο μόνος είναι νομής. Όχι βέβαια, είναι πολύ. Μα συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα περισσότερο από όλα τα λαμόγια του ΠΑΣΟΚ. Εκεί πήγανε όλα τα. Αν θα δεις τον εκλογικό χάρτη του 2009. Πολιτικά λαμόγια, ναι. Και τα λαμόγια που ανδρώθηκαν και το κομμάτι του λαού αυτού που εντός εισαγωγικών ανδρώθηκε επί ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, να διευκρινίσω όμως εδώ κάτι. Κανείς δεν είναι από παρθενογέννηση. Όλοι κάπου πιστέψαμε. Κάποια στιγμή πιστέψαμε, πολλοί πιστέψανε και στο ΠΑΣΟΚ. Θα βάλω και εγώ τον εαυτό μου μέσα. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό. Έτσι. Αλλά όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει, ότι βρωμάει η κατάσταση, σηκώνεσαι και φεύγεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις. Είσαι ελεύθερος. Σίγουρα. Ο Έλληνας φοβάται την ελευθερία. Γιατί η ελευθερία πάει πακέτο με μια άλλη έκφραση. Με μια μεγάλη λέξη που λέγεται ευθύνη. Σίγουρα, ο Έλληνας λοιπόν φοβάται την ευθύνη, Γιάννη. Και γι' αυτό φοβάται την ελευθερία. Φοβάται ότι δεν είναι ικανός. Του το έχουν εντρυφήσει, του το έχουν περάσει μέσα. Πιστεύει ότι δεν είναι ικανός να τα βγάλει πέρα. Μα πώς θα τα βγάλουμε πέρα, ξέρω εγώ, με την εφορία, με τα χαράτσια, τον έχουν πανικοβάλει. Ποιον? Αυτόν που ήταν το φως της οικουμένης. Και όμως έτσι είναι. Έχεις δίκιο. Από τη στιγμή λοιπόν που αποδέχεται να τον κάνουν ελέφαντα, γιατί τον ελέφαντα, εάν τον δέσεις με μια κλωστούλα, δεν θα φύγει περισσότερο από εκεί που είναι κλωστή. Δεν μπορεί να τη σπάσει. Μπήκε στην νοοτροπία του δούλου. Έτσι. Έχοντας λοιπόν μπροστά μας έναν λαό που πραγματικά είναι ντροπή. Είναι ντροπή για όλη. Δεν υπάρχει γνώση, επόπη μου, δεν υπάρχει γνώση. Άκουσε, Γιάννη. Του παρασκηνίου από. Όχι, τον ελληνικό, Γιάννη. Λαό. Άκουσε. Δεν ξέρει τι είναι αυτοί όλοι εκεί πάνω. Δεν υπήρχε το
διαδίκτυο να το αποδεχτώ. Γιατί υπήρχαν οι κατευθυνόμενες εφημερίδες, όλες οι εφημερίδες κατευθυνόμενες. Μαρία, Μαρία Λεωπόπη, συγγνώμη, συγγνώμη, Πόπη. Ακόμα και η σοσιαλιστική, η αριστερή, η ελευθεροτυπία, έτσι, έπαιρνε γραμμή κατευθείαν από την πρεσβεία την Αμερικανική. Εντάξει, λοιπόν, πολύ είπαν γραμμή. Ναι, να δικαιολογήσω τον ελληνικό λαό όταν δεν είχε τη δυνατότητα. Σήμερα υπάρχει το διαδίκτυο, σήμερα υπάρχουν τα sites, τα blogs που μπορεί να μπει μέσα, να ανοίξει τα στραβά του, να επιλέξει. Έχει τη λογική. Δεν θέλει να τη βάλει να λειτουργήσει τη λογική του Έλληνας. Πόπη μου, πάνω από 65 χρονών, αυτή τη στιγμή είναι 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια Έλληνες. Πώς είναι? Ναι, ναι. Αυτοί δεν έχουν διαδίκτυο. Αυτοί βγάζουν κυβέρνηση όμως. Είναι τόσοι ψήφοι τους που μπορούν να βγάλουν κυβέρνηση, άνετα. Ναι, πρόσεξε. Εδώ πάμε και τρώνε το χορτάρι αμάσιτο. Πάμε και σε ένα άλλο πακέτο που ξαναλύσει και το έχω αναλύσει πάρα πολύ. Απλό είναι. Βάλω το νούμερο κάτω και θα δεις ότι μπορούν να βγάλουν κυβέρνηση άνετα. Μπράβο. Ότι έχουμε και μία εταιρεία που, η οποία εκδίδει τα αποτελέσματα, μία ανεξέλεγκτη εταιρεία, στην οποία το κράτος δηλαδή οι κυβερνήσεις των τελευταίων 15 χρόνων, από το 2000 αν θυμάμαι καλά και μετά, νομίζω το ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ. Για τη Secular Logic. Secular Logic τις αναθέτουν, όχι με διαγωνισμό, όπως είναι... Όχι, δεν υπάρχει διαγωνισμός εκεί. Τις δίνουν κάπου 3-4 εκατομμύρια για να βγάζει, να βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών. Με αλγόριθμους πειραγμένους. Εγώ δεν τα λέω εγώ, γιατί εγώ δεν παιδί από τεχνικά. Μόνο ένα θα σου πω. Ο Γιάννης ο Κοντός, ο καθηγητής της πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το είπε. Έτσι, και ζήτησε να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Και κανείς βέβαια δεν τα λαμβάνει για να μπορεί να ελέγχει τις καταστάσεις. Πόπη μου, περί αυτού μόνο ένα θα σου πω. Όταν έκανα τα δύο πρωτοσέλιδα σε ελεύθερη ώρα για αυτό το θέμα και ρώταγαμε ευθέως τον Υπουργό Εσωτερικών τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει. Πήρε αυτή η εταιρεία πλέον που είναι του Βγενόπουλου, τα 2,5 δις που έχει επιχειρηματικά και δάνεια και τα πήρε μια σιωνιστική εταιρεία στην Αμερική. Μπράβο, έχει περάσει σε εβραιοσιωνιστικά. Ακριβώς. Συμφέροντα. Λοιπόν, έρχομαι εγώ και λέω ότι πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν παρόντες εκεί που πλέον προσθέτονται οι ψήφοι πια. Έρχονται τα συγκεντρωτικά, πρόσεξε. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν από τα κόμματα παρόντες εκεί, ούτε καν από το Υπουργείο, κανένας. Έστειλα το άρθρο σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα κανάλια. Και κανείς δεν έκανε το παραμικρό. Κανείς. Μόνο και εγώ το ίδιο έκανα πέρυσι και μάλιστα. Έλεος. Που είπα ότι οι εκλογές είναι άκυρες, μέσα το έχω στην πρώτη σελίδα, σαν πάγια ανάρτηση, στην πρώτη σελίδα του blog μου Αττικά Νέα, ότι οι περσινές εκλογές που γίνανε για την Ευρωβουλή και για την. Και για τις δημοτικές εκλογές, βασικά για την Ευρωβουλή, αλλά πιάνει και το κομμάτι αυτό, είναι άκυρες. Όπως είναι και οι εκλογές που γίνανε πέρυσι. Ναι. Επίσης άκυρες. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Δεν ήταν 3,5 εκατομμύρια. Ή μάλλον να πάμε λίγο πιο... Να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο το θέμα, Γιάννη. Εδώ είναι η ευθύνη των κομμάτων. Όλων των κομμάτων. Βέβαια. Του Κοινοβουλίου. Βέβαια. Που πολύ σωστά και εσύ, αλλά και άλλοι συνάδελφοι, βγάλανε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των βουλευτών που βρίσκονται στο κοινοβούλιο έχουν φορέσει ποδίτσες. Άρα λοιπόν η ευθύνη του πώς θα λειτουργήσει σωστά μια ιδιωτική εβραιοσιονιστική εταιρεία που εκδίδει τα αποτελέσματα είναι και των κομμάτων. Και όλες οι ηγεσίες των κομμάτων έχουν τρομακτική ευθύνη. Ας το αντιληφθεί αυτό ο ελληνικός λαός. Όταν αυτή τη στιγμή, και θα ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση, σήμερα που λένε τα έχω πάρει στο κρανίο, βγήκε ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής. Και τι είπε? Και δήλωσε πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία Φίσα. Και έρχομαι και λέω, γιατί τώρα κύριε Μιχαλολιάκο, γιατί 3 μέρες πριν από τις εκλογές, τι συμβαίνει
μήπως η Χρυσή Αυγή είναι σε τέτοια μεγάλα ποσοστά που δεν πρέπει να είναι. Ίσως. Και έρχεται η Singular Logic που λέει, ρε παιδιά, δεν μπορώ να βολέψω, γιατί εντάξει, είπαμε, νοθεία, αλλά... Να κλέψει ένα 2% παραπάνω δύσκολα. Να πάρει 500.000 ψήφους και να τις πάει αλλού, έτσι. Ο, δύσκολο. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει να κάτσει η Χρυσή Αυγή και να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εναντίον του απλού ψηφοφόρου, που ανιδιοτελώς εμπιστεύεται ένα κόμμα. Θεωρώ λοιπόν, επειδή έχω φίλους από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου, θεωρώ λοιπόν ότι ο ανιδιοτελής ψηφοφόρος πραγματικά πιστεύει, και όταν λέω ανιδιοτελής είναι αυτός που δεν πάει να ανταλλάξει, δεν σέρνεται πίσω από έναν πολιτικό, δεν πάει να ανταλλάξει την ψήφο με μια θεσούλα, έτσι. Ο ανιδιοτελής λοιπόν ψηφοφόρος έχει ενστερνιστεί τα ιδεολογήματα του κάθε ενός κόμματος. Δεν ενδιαφέρει ποιο κόμμα είναι. Το θέμα δεν είναι τα ιδεολογήματα. Το θέμα είναι αυτοί που εκπροσωπούν τον λαό. Εάν την πολιτική ευθύνη ο κύριος Μιχαλολιάκος την αναλάμβανε στο πρώτο κομμάτι, από την πρώτη στιγμή που έγινε η δολοφονία. Γιατί δεν τελώ τώρα να πούμε ότι φταίει ένα κόμμα επειδή πήγε ένας ψηφοφόρος και δολοφόνησε κάποιον άλλον. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Μπορεί να πήγε κάτι την εντολή του κόμματος. Κάτσε, μπορεί να πήγε κάτι. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Μπορεί να πήγε κάτι την εντολή του κόμματος, δεν το ξέρεις. Έτσι. Και έρχεσαι, όχι το timing. Γιάννη, είμαι σαφής αυτό που σου λέω. Το timing, βέβαια. Η στιγμή δηλαδή που επιλέγει να το πει, εμένα μου βρωμάει. Μου βρωμοκοπάει. Εμένα μου βρωμάει το ότι του είπα πριν τις εκλογές ότι, παιδιά, σε δύο βουλευτές θα φτάσει τη Χρυσή Αυγή. Όπως και σε βουλευτές άλλων κομμάτων. Κάντε τι θα κάνετε για να είναι παρόν κάποιος εκεί που με... Από πέρυσι. Από τη Singular Logic. Έστειλα μήνυμα. Από τις ευρωεκλογές εγώ το ξεκίνησα. Έχω το πρωτοσέλιδο από την Ελεύθερη Ώρα, κορίτσι μου καλό. Έχω το πρωτοσέλιδο από πριν 2 χρόνια. Εγώ από τότε ξεκίνησα. Ο πρώτος και πιο τρελός. Δεν ξέρεις τι έχω πάθει για αυτό το θέμα. Να μην τα λέμε. Το έκανα στους ανεξάρτητους Έλληνες. Το έκανα στο κομμάτι. Παντού. Κανένας δεν απάντησε. Τίποτα. Κανένας δεν έκανε το παραμικρό. Δεν ενδιαφέρει και κανείς. Μιλάμε για τις προηγούμενες εκλογές. Ναι, τώρα το Γενάρη, για αυτές μιλάμε. Λοιπόν. Λέω, μπορεί. Συγγνώμη λίγο, Πόπη μου. Ρε, παιδιά, λέω, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ελέγξτε να δείτε ότι η Singular Logic είναι του Βιονόπουλου. Ελέγξτε να δείτε ότι όλα τα επιχειρηματικά δάνεια του Βιονόπουλου τα αγόρασε η QQR. Ελέγξτε να δείτε ποιοι την έχουν, ότι είναι όλοι οι σιωνιστές. Ελέγξτε να δείτε ότι απαγορεύει η ίδια να βρίσκεται κάποιος εκεί μέσα. Γιατί είναι απόρριτο το λογισμικό της. Δεν κάνει να το δει κάποιος. Α, μπράβο. Και μετά βγάλετε με τρελό, αν εγώ λέω ψέματα. Ξεφτυλίστε με σε όλη την Ελλάδα. Γιατί και εγώ όλη την Ελλάδα το είδα από τα πρωινάδικα το πρωτοσέλιδο. Του απαντήσανε, Γιάννη μου. Κανείς. Κανείς. Ούτε οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από τα μεγάλα κανάλια δεν με απάντησαν. Από, ούτε από τα μικρά. Ούτε από τα μικρά απόπη μου δεν απάντησαν κανένας. Μπράβο. Αυτή η σιωπή λοιπόν αυτομάτως καθιστά όλη την πολιτική ηγεσία, όλες τις πολιτικές ηγεσίες, τις κοινοβουλευτικές, τις καθιστά ύποπτες. Ναι. Τουλάχιστον ύποπτες. Τουλάχιστον. Δεν μπορεί να βάζω εγώ το κεφάλι μου στη λεμίτο μου, να γίνομαι στόχος εγώ των σιωνιστών, να σου λέω ορίστε, να τα στοιχεία όλα, πάρτα, κάνε κάτι, σταύρωσέ τους στην κυριολεξία. Εσύ ρε Μιχαλολιάκο που σήκαν και μέσα, ήταν η ευκαιρία, ή όχι που δεν, τότε δεν ήταν μέσα, συγγνώμη. Ήταν η ευκαιρία πέρσι να τους κάνουνε και εγώ δεν ξέρω τι με αυτό το ντοκουμέντο στα χέρια. Αν αγαπούσαν πραγματικά τον τόπο και αν ήθελαν να γίνουν καθαρές εκλογές. Άρα δεν θέλουν να γίνουν καθαρές εκλογές. Και όχι, πρωθυπουργό. Για να δείτε την ευκαιρία στο σύστημα, και όταν λέω το σύστημα εννοώ εντός εισαγωγικών το σύστημα, και είναι γνωστό ποιο είναι το σύστημα, αυτό που έχει καθυποτάξει όλη την ανθρωπότητα, έχει λαιλατίσει και έχει αιματοδόψει όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, αυτό το σύστημα λοιπόν πρέπει να έχει εναλλακτικές.
και να φτιάχνει εναλλακτικές. Να ανεβάζει και να κατεβάζει κυβερνήσεις, να ανεβάζει και να κατεβάζει συνδυασμούς κομματικούς. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Θα πάμε και στις προβλέψεις. Ναι, για πες μου όμως. Κρατήσετε, γιατί θα έχουμε πάλι σύντομα εκλογές. Γιατί δεν βγαίνει με τίποτα. Δεν έβγαινε το πρώτο μνημόνιο. Δεν έβγαινε το δεύτερο. Θα βγει το τρίτο. Μην τρελαθούμε. Μόνο αν κάνουν σύμπραξη Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ. Θα κάνει. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η κυβέρνηση. Αυτό εγώ το πιστεύω ακράβατα. Αφού Γερμανοτσολιάδες είναι και η ΜΕΝ και η ΔΕ. Μνημονιακή και Γερμανοτσολιάδες. Εκτός αν η αντολή που έχουν πάρει, πρόσεξε. Εάν κάνουν σύμπραξη Νέα Δημοκρατία με ΣΥΡΙΖΑ, αυτομάτως η Χρυσή Αυγή γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Το θέλει, ναι. Ξέρεις πόσο τους νοιάζει. Μου λέει ένας, πάρει 25% η Χρυσή Αυγή. Και άμα θα πάρει, ρε φίλε, λέω, ποιος θα συνεργαστεί μαζί της, κανένας. Έτσι. Εκ των πραγμάτων δεν θα την κάνουν ποτέ κυβέρνηση τη Χρυσή Αυγή. Την έχουν για να τη χρησιμοποιούν. Ναι. Το πιστεύω αυτό το πράγμα που το λέω. Είναι το δεμένο σκυλί που καυγίζει. Μπράβο. Λοιπόν, χρειάζεται και ένα δεν τέτοιο. Δεν μιλάω για τον κόσμο, δεν μιλάω για το σύνολο του κόσμου. Τον κόσμο, τους, να το διευκρινίσω αυτό το πράγμα. Άσε τον κόσμο. Μα ποιοι παίζουν παιχνιδάκια. Ποιοι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Γιατί μπορούσαν με αυτά τα ντοκουμέντα να τους λιανίσουν στην κυριολεξία. Αλλά δεν έκανα. Πρόσεξε με τώρα να δεις κάτι εδώ. Έστω του λέω ρε φίλε έναν ότι πήρε 25% η Χρυσή Αυγή. Θα κάνει κανένα σύμπραξη μαζί της για να γίνει κυβέρνηση. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ναι, αλλά θα έχουμε 80 βουλευτές. Και πάλι θα τα ξύνουν και θα γελάνε οι άλλοι. Τα φρύδια, μην πω τα άλλα. Μπράβο. Τι 15 και 20 να φωνάζουν, τι 80. Θα ξύνουν τα φρύδια τους πάλι άλλοι και θα γελάνε. Ναι. Να μην πω τι θα ξύνουν άλλο. Έτσι του λέω να ξέρεις τι συμβαίνει εκεί μέσα στο κοινοβούλιο. Έτσι. Γιατί δεν θέλω να το πάω παραπέρα τι γίνεται στα υπόγεια κάτω. Δεν θέλω να το πάω παραπέρα. Θα έχω σε λίγο τις αποδείξεις που θέλω όμως εγώ. Άστο τώρα μην το ψάχνεις. Λοιπόν... Έρχομαι εγώ και λέω τώρα να κάνουμε αυτόματα να κάνουμε μια πολύ μικρή αποτίμηση για να δούμε τι πάνω κάτω έγινε. Η κυρία Θάνου ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου μόλις είχε βγει ο ΣΥΡΙΖΑ έστειλε στην κυρία Κωνσταντοπούλου το πόρισμα με το οποίο μπορούσε να βάλει φυλακή με η Μαράκη, Βενιζέλο και τόσους άλλους. Αλλά η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αντί να κάνει κάτι το βάλει στο σιρτάρι. Πρόσεξε. Αυτά τα είχε δηλώσει η κυρία Θάνου τότε. Πάμε παρακάτω. Φώναζαν και τον έχουν και διαφημιστικό τον κύριο Τσίπρα με τη λίστα Λαγκάρτ και λίστα Λαγκάρτ. Ξέρεις που πέρασε όλο το καλοκαίρι ο κύριος Τσίπρας στη βίλα του Μαρτίνου, ο οποίος είναι στη λίστα Λαγκάρτ και είναι φιλαράκι του. Έχω αποδείξει φωτογραφίες, τα πάντα όλα. Τι να μου πούνε τώρα. Δηλαδή, μισό λεπτό. Πραγματικά αξίζει να αναρωτηθεί κανείς τι σημαίνει αριστερός. Μα το είδαμε από την πρώτη στιγμή, Γιάννη, όταν ήρθε το θέμα της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Σταθάκη. Ποιος είναι ο Σταθάκης? Του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, υπουργός. Ναι. Ποιος είναι ο Σταθάκης? Έχει παραπεμφθεί για κακούργημα, για υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος. Τον έχει υπουργό. Φλαμπουράρης. Ο μέντορας του Τσίπρα. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, γνωστό ότι είχε πρόβλημα με την εφορία, ότι ήταν εφοροφυγάς. Τι σημαίνει αριστερή κυβέρνηση? Άντικηση τώρα αριστερή. Μια συμμορία είναι. Άμα είναι αυτή η αριστερή. Μια πολιτική συμμορία είναι. Άντικηση. Έτσι. Η οποία νέμεται την εξουσία αυτή τη στιγμή. Όχι νέμεται, τους βάλαν κάποιοι άλλοι. Που την έχουν ορίσει. Κόριτσι μου, καλό πρωθυπουργό, δεν βγάζει αυτός που ψηφίζει, αλλά αυτός που συγκεντρώνει και δίθεν καταμετρά τις ψήφους. Ακριβώς. Όταν εγώ είχα δει. Δεν σου είπα την πρόβλεψη. Ναι. Δεν σου είπα την πρόβλεψη. Για πες την να δω. Η πρόβλεψη. Θα γίνουν απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Εάν αντέξουμε, και βέβαια το αντέξουμε πάει στο κομμάτι σαν κράτος, σαν χώρα, και δεν έχουμε την παρέμβαση των εξωτερικών γεγονότων, τα οποία βέβαια και εκεί είναι η παγκόσμια κατάσταση είναι τραγική, έτσι. Είναι μια φούσκα η παγκόσμια οικονομία και τα γεωπολιτικά, πρέπει να ξαναμοιραστεί ο κόσμος, οπότε όλα επηρεάζουν, τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία. Και εδώ θα πάμε και στην συμφωνία που έκανε ο Καμένος με τους Ισραηλινούς, τη συμφωνία Σόφα. Λοιπόν, θα αλλάξουν πολλά εκλογικές, θα έχουμε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις για τον επόμενο χρόνο και θυμίσου το, θα ξαναέρθει ως τελευταίο χαρτί
Ποιος νομίζεις? Αν κατάλαβα. Ο Βούδας της Ραθίνας. Κράτα τη αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά θα είναι πάλι και πάλι προφητική. Θα ξαναφέρουν τον Καραμαλή, είναι τόσο... Θα μην πω, μην το πεις, μην το πεις, συγκρατήσω. Όσο μακάκας που θα συγκρατήσω, πάνε... είπαμε, κορίτσι πράγμα είσαι. Ας έχεις πιάσει τα 55, πόσα δεν έχει σχέση. Τα 85. 55 είσαι αφού. Όχι, 85, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, καλά, ό,τι πεις εσύ. Επειδή δεν έγινε τίποτα τυχαία. Ή 50 είσαι και δεν το κατάλαβα και δεν θυμάμαι. Καμένου ήταν συνειδητή, διότι το τρίτο μνημόνιο δεν μπορούσε να το περάσει η άλλη συμμορία του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Ναι, το βάλαμε τώρα, κάνει τίποτα. Πολύ γρήγορα τη βρώμικη δουλειά. Με μια αριστερή κυβέρνηση, όπως έγινε και η διάλυση του κοινωνικού ιστού από το Πασόκ. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, γιατί ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Η συμμορία του Πασόκ ήρθε και ενίσχυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά ήταν προσχεδιασμένα. Λοιπόν, με μια αριστερή κυβέρνηση ο κόσμος δεν θα αντιδρούσε. Κι όμως έλα που ξύπνησε ένα κομμάτι του. Δηλαδή δεν είναι απόλυτο το 60%, 63% που πήρε στο δημοψήφισμα. Έτσι. Αλλά ένα κομμάτι ξύπνησε και αντέδρασε. Και δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό ακριβώς και γίνονται εκλογές. Αυτό το 61% είπαμε πως το υπολεβαίνει λιγούριδες. Γιατί το δημοψήφισμα είναι περασμένο μέσα στις διρεκτίβες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτικά. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πήγε και ψήφισε, δεν καταλάβαινε τι ψήφισε ο Έλληνας. Δεν έχει σημασία. Όχι. Λοιπόν, το κάνανε επίτηδες έτσι, πολύ πονηρά. Λοιπόν, να ακυρώσουν το δημοψήφισμα και να επικυρώσουν και τα τρία μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις. Όλα αυτά είναι ανυπόγραφα. Όλα αυτά τεινάζονται στον αέρα. Και βέβαια με την καινούργια υπηρεσιακή κυβέρνηση που έχουμε, η οποία είναι επίσης μνημονιακή, γιατί έχει μαζέψει όλα τα μνημονιακά λαμόγια. Ό,τι δεν χρειαζόταν τα κόμματα όλα, εκεί το στείλανε. Λέτε, πήραμε τώρα τυχαία την κυρία Θάνου. Μην τρελαθούμε, παιδιά. Την πρόσεξε με. Βιαστικά είναι μια ανοιχτή. Παρόλα αυτά, αυτή η γυναίκα έβγαλε το πόρισμα. Δεν έχει καταλάβει ο Έλληνας. Είναι όλα προγραμματισμένα. Όλα προσχεδιασμένα το πώς θα βράσουν το βατράχι μέχρι να ψοφήσει. Πόπι μου, η Θάνου ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έστειλε το πόρισμα για να μπουν στη φυλακή τόσοι και τόσοι πολιτικοί ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Έπρεπε μια θέση πολύ σοβαρή. Μόλις έγινε πρωθυπουργός, είδες τι έκανε. Έδωσε ταξιδιωτικά έγγραφα για να φύγουν από εδώ οι λαθρομετανάστες. Και φύγανε χιλιάδες ζωγιαστία. Περίμενε. Πώς? Πίσω από κάθε ενέργεια θα πρέπει να ψάχνουμε. Γιατί γίνεται μια ενέργεια. Γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Γιατί άμα έπιανε ο χειμώνας. Λοιπόν, το πακέτο των επίορκων. Κορίτσι μου, αν τους έπιανε ο χειμώνας του λαθρομετανάστες στα νησιά. Ο Πεπόνης εδώ και 7 χρόνια έχει βγάλει τα πόρισματά του. Έτσι, ο Πεπόνης ο εισαγγελέας. Ναι. Μια ρωτάση είναι στη Βουλή αυτή όμως, ο πρόεδρος του Ρίου Πάγου, δεν είναι έτσι. Οικονομικός εισαγγελέας. Λοιπόν, τον βάλανε στην άκρη τον Πεπόνη αφού τον. Βγάλανε τους φακέλους, αυτοί όλοι οι φάκελοι που βγήκανε Γιάννη με όλα τα σκάνδαλα είναι απλά και μόνο τα οποία διερεύνησε, δώσαν εντολή στον Πεπόνη να τα ερευνήσει, είναι απλά για να κρατάει ο ένας τον άλλον. Αυτός ήταν ο απότερος σκοπός. Ο Πεπόνης έκανε τη δουλειά του ως εισαγγελέας και την έκανε πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος. Όπως και η Θάνου, ως πρόεδρος του Αρείου Πάγου, την έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Μπράβο. Τα έστειλε λοιπόν στη Βουλή, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά, δεν μπορεί να αγνοεί η κυρία Θάνου, ότι θα μπαίνανε στο αέριο. Ήταν υποχρεωμένη να τα στείλει και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ακριβώς. Αυτή έκανε τη δουλειά της στο ακέραιο. Τι κάνανε οι υπόλοιποι, πιο πέρα είναι το θέμα. Στείλτα εσύ κυρία Φάνου στο κοινοβούλιο και άστο μετά έχουμε εμείς δουλειά. Είναι η νόμιμη οδός αυτή και έπρεπε να την ακολουθήσει. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Είναι τα. Πώς θα λένε τα δοχεία. Συγκοινωνούνται δοχεία, μάτια μου. Πες το πώς θες. Μην αφήνουμε την ευθύνη. Από τη μία πλευρά λοιπόν έστειλε όλους τους φακέλους στο κοινοβούλιο και από την άλλη πλευρά εδώ που έπρεπε να είναι έξω. Στον ΟΗΕ για το θέμα της διαχείρισης του χρέους, για την ακύρωση του χρέους, δεν ήταν κανείς παρόν. Δυστυχώς, να αυτό λέγαμε. Την μνημονιακή της κυρίας Θάνου. Αυτό λέγαμε. Ναι, παρά κανείς δεν πήγε έξω.
Κανείς δυστυχώς, κανείς, κανείς. Όχι, μισό λεπτό. Πήγε η Κωνσταντοπούλου ως μέλος του ΟΗΕ. Όχι ως μέλος της ελληνικής κυβέρνησης. Από την κυβέρνηση δεν πήγε κανείς. Ναι, το ξέρω, κανείς. Και βγήκε, το κατήγγειλε η Κωνσταντοπούλου και πολύ καλά έκανε και το κατήγγειλε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Τότε που έπρεπε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει δεν το έκανε όμως όταν πήρε το πόρισμα. Κάποιοι την είπαν βάλτο και στην άκρη και μην μιλάς καθόλου. Το, πει, το έλεγα προχθές, πριν από μια εβδομάδα τέλος πάντων, το έλεγα και στην εκπομπή του, του Χίου που βγήκα. Είναι όλοι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, είναι όλοι χωμένοι μέσα. Ναι, πες μου εσύ όμως, πού ήταν όλοι αυτοί όταν πρόσφατα η τελευταία πράξη του δράματος ήταν να πουλήσουν 14 αεροδρόμια στην τιμή του ενός. Αυτά τα 14 όμως ήταν τα μόνα κερδοφόρα που κρατούσαν εν ζωή και τα άλλα της άγονης γραμμής που ήταν ζημιογόνα. Πουλάς ρε Τζαν, άντε να μην βγει στα βρυσίγια. Πώς τα κρατήσεις ανοιχτά τα άλλα τώρα, όχι, το χειμώνα δεν έχουν άλλη πρόσβαση με τη στεριά τα νησιά, μόνο και να τα αεροδρόμια υπάρχουν ως πρόσβαση. Πώς θα τα κρατήσεις ανοιχτά, κάνοντας μια μαύρη τρύπα κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό. Άκουσε με σε παρακαλώ. Συγγνώμη λίγο να το τελειώσω, γιατί το 1,2 δις που θα πάρουν θα χαθεί μέσα σε 4 χρόνια το λιγότερο από τη μαύρη τρύπα που θα δημιουργείται από τα ζημιογόνα αεροδρόμια, τα οποία τα κρατούσαν ανοιχτά χωρίς να ζημιώνεται το κράτος στα κερδοφόρα αεροδρόμια. Και αυτά ήταν της άγονης γραμμής από τα νησιά μας, τα οποία και τους τουρίστες πήγαιναν εκεί το καλοκαίρι τα πρακτορία, αλλά και ήταν η μόνη πρόσβαση προς στεριά από τους νησιώτες το χειμώνα. Γιάννη, δεν είναι. Τι θα γίνει, θα τα κλείσουν τώρα αυτά. Άκουσε με λοιπόν, εγώ πως ενώνω το πάζλ. Ο Καμένος πριν από ένα μήνα, δύο, πόσο ήτανε, έκανε μία συμφωνία με τους Ισραηλινούς. Έτσι. Ναι. Σύμφωνα με την οποία τους παραχωρεί τη δυνατότητα να έχουν γη, ελληνική γη, και από εδώ να φεύγουν για να κάνουν τις, πώς το λένε, τις επιδρομές τους σε διάφορους, σε διάφορους στόχους τους. Μια συμφωνία την οποία μόνο παγκοσμίως, μόνο οι ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε όμως ότι οι ΗΠΑ δεν είναι τίποτα περισσότερο από το μεγάλο Ισραήλ. Ακριβώς, από το Ισραήλ. Λοιπόν, η ΗΠΑ είναι το μεγάλο Ισραήλ. Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχουμε προετοιμάσει λοιπόν το έδαφος, ώστε σε αυτά που έρχονται, γιατί έρχονται τραγικές καταστάσεις, όποιος πιστεύει ότι δεν έρχεται παγκόσμια κρίση, όχι οικονομική, αλλά γεωπολιτικο-στρατηγική αλλαγή, θα είναι βαθιά νυχτωμένος τουλάχιστον. Λοιπόν, δε σε αυτό το κομμάτι λοιπόν της συμφωνίας ΣΟΦΑ, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, έτσι, υπόψη, δεν έχει βγει στο διάβγεια που έπρεπε να βγει, δεν έχει κυκλοφορήσει να ξέρει ο κόσμος τι έχει υπογραφεί. Πού είναι το ΦΕΚ αυτό, πρέπει να το βρούμε. Τι να βρεις. Δεν ξέρω. Κάπου θα το έχουν γράψει, δεν μπορεί. Είναι υποχρεωμένοι να το περάσουν στο ΦΕΚ. Κάτι προδοσία. Όχι, ό,τι και να πει κανείς θα είναι λίγο, Γιάννη. Δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή να περιγράψεις αυτό που έχει γίνει από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι να τους στήσεις στα τρία μέτρα, είναι να τους κόψεις κομμάτι-κομμάτι και να είναι ζωντανοί, κυριολεκτικά. Λοιπόν, ναι. Πιάσε μετά το πώς ξέφραγε ο Αμπέλη με τη σιωπή. Την πολύ ένοχη σιωπή της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων είναι η πατρίδα μας, η οποία δέχεται καθημερινά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες προσφύγων. Πού πάνε οι πρόσφυγες? Στα νησιά. Πού θα πάνε και... Όποιοι λίγοι είναι οι πρόσφυγες, οι άλλοι όλοι είναι λαθρομετανάστες Ισλαμιστές. Ω, μπράβο. Λίγοι είναι οι πραγματικοί πρόσφυγες. Άκουμε που σου λέω. Πάνε ένα δέκατο είναι. Πάνε στα νησιά. Τους μπλοκάρει στα νησιά. Πρόσεξε, τους μπλοκάρει στα νησιά, γιατί πόσους θα χωρέσει, ενώ αν κάνει και τις πτήσεις, συνεχείς πτήσεις, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να πάρει από αρκετούς και τα λοιπά, ή τουλάχιστον να αποσυμφορήσει το κομμάτι που αφορά τους κατοίκους. Δίνει λοιπόν το τρίτο κομμάτι του πάζλ, είναι η πώληση των αεροδρομίων. Τα αεροδρόμια,
τα περιφερειακά αεροδρόμια δεν είναι απλά αεροδρόμια πολιτικής, πολιτικά αεροδρόμια, είναι και αεροδρόμια στα οποία σταθμεύουν στρατιωτικά αεροπλάνα. Σε περίπτωση πολέμου γίνονται στρατιωτικά. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεσαι. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το χωράει το μυαλό σου, εγώ μπλοκάρω πια. Αν και βέβαια έχουμε στρατιωτικά αεροδρόμια, αλλά λέμε αν χρειαστεί γίνονται στρατιωτικά. Αν. Όχι, όχι, μπορούν να γίνουν ανα πάσα στιγμή. Μπορούν, αλλά έχουμε στρατιωτικά αεροδρόμια, οπότε δεν αντίθεται θέμα. Δεν έχουμε και 5.000 μαχητικά αεροσκάφη, οπότε. Όχι, δεν έχει σημασία. Γιάννη, εδώ είχαν τη βάση της Νέας Μάκρης, μην τρελαθούμε. Την αμερικανική βάση της Νέας Μάκρης και το αεροδρόμιο πάνω του ναυτικού. Μην τρελαθούμε. Γίνονται. Μπορούν να κάνουν πολλά. Άμα θέλουν. Λοιπόν, αν πιάσεις και ενώσεις το πακέτο του παζλ, βγάζεις τον απόλυτο εφιάλτη. Ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει τι έρχεται. Ο Έλληνας θα το δει ξαφνικά μπροστά του και θα πάθει ένα σοκ. Το οποίο δεν ξέρω πόσο θα το αντέξει αυτό το σοκ και αν θα το αντέξει ή θα σκύψει το κεφάλι. Μαζί με αυτό έρχονται και αυτό το κομμάτι με τα capital controls που γίνανε με τις τράπεζες. Την εντολή την έδωσε η ελληνική κυβέρνηση και όχι η παγκόσμια. Αναγκάστηκε κατ' εντολή της Τραπέζης Ελλάδος να το κάνει. Με τις κάρτες. Τι είναι οι κάρτες που πήρανε, οι καινούργιες κάρτες που βγήκανε, άστο να μην το ψάχνουμε. Πάμε στο τσιπάκι το οποίο ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα. Στην αχρήματη κοινωνία και στο τσιπάκι. Ήδη το ανέβασα επάνω, Γιάννη, και την ώρα έχω ανεβάσει το βίντεο, είναι φιαλτικό το βίντεο που έχω ανεβάσει στα Αττικά Νέα, και δείχνει πώς γίνεται η εμφύτευση του τσιπ. Ούτε να το σκέψουμε δεν θέλω. Και ακούγεται μία φωνή από μέσα στα ελληνικά. Γιατί είναι στην Ελλάδα που γίνεται. Τώρα πλέον είσαι δικός μας. Πιανόν. Πιανόν, Γιάννη. Αχ, τι να πω πια, δεν ξέρω. Προχθές αυτός ο αλήτης, γιατί περί αλήτη πρόκειται, πολιτικά αλήτη, έτσι. Πάντα η έκφραση είναι σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, ο αλήτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έκανε πρόεδρο Δημοκρατίας. Βρε Πόπη μου, γιατί μου τα κάνεις αυτά, βρε Πόπη μου. Στην Ελλάδα. Το ξεχνάμε το 2008 τι έγινε με τον Παυλόπουλο. Ξεχνάμε ότι έχει πει πόσο θετικά από παλιά είχε μιλήσει για τους λαθρομετανάστες. Τα ξέρω, βρε Πόπη μου. Θα μας το κλείσει το μαγαζί, ρε Πόπη. Αυτό το αντρίκελο της μασονίας. Γιατί έχουν αποδείξει, δεν το λέω εγώ. Το ξέρω κι εγώ, τη φωτογραφία μέσα στο ΑΠΟ είναι. Αυτό το ανδρίκελο λοιπόν της μασονίας, εγκαινιάζοντας τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, είπε ότι ο θεσμός του πρόσφυγα προέρχεται από τον ηκέτη της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας. Ο θεσμός του πρόσφυγα. Καμία σχέση. Γιάννη. Θεσμός είναι ο πρόσφυγας, Γιάννη μου. Από πού και σου πω, εκείνος πήγαινε από ελληνικό έδαφος σε ελληνικό έδαφος. Εκείνος που λέει ήταν Έλληνας που πήγαινε από ελληνικό έδαφος σε ελληνικό έδαφος. Μάτια μου, θεσμός, όχι, όχι, πρόσεξε την έκφραση. Τι σχέση έχει τώρα με τα άλλο. Η κυρία Θάνου παρούσα, η πρωθυπουργός μας, λοιπόν, η οποία δεν είπε κουβέντα. Που θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να πει, τι λέτε κύριε πρόεδρε, θεσμός είστε εσείς, θεσμός είναι η δικαιοσύνη, θεσμός είναι η εκκλησία, θεσμός είναι ο στρατός. Θεσμός ο πρόσφυγας. Φτάνομαι και εκεί, μην νομίζεις. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, ότι όλος αυτός ο συρφετός, ο οποίος θέλει στήσιμο να μην μείνει ούτε κοκαλάκι του. Πρόσεξε με, οι χαρακτηρισμοί για τον πρόεδρο βέβαια είναι δικοί σου και βαρύνουν εσένα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι μασόνος. Ναι, αφού έχω τη φωτογραφία ότι είναι μασόνος. Ναι. Ότι αυτά που λες τα είπε. Αλλά για τους χαρακτηρισμούς του δικοί σου. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω λίγο πριν λίγο ώρα είναι το εξής. Οι χαρακτηρισμοί, συγγνώμη. Βαρύνουν εσένα, όχι τον ΕΟΕ βέβαια. Σε πολιτικό επίπεδο μιλάω, Γιάννη. Η πολιτική αλητεία. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα να δει κάτι. Να χτυπιέται με κάθε τρόπο. Πρόσεξε με λίγο να δεις κάτι. Έχω τα στοιχεία ότι 8-9 του 2013 στο Ινστιτούτο Λεβί, ναι, ήταν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Δραγασάκης παρόντες. Mm-hmm. Τι γύρευαν λοιπόν σε αυτό το σιωνιστικό Ινστιτούτο?
Μήπως πήγανε για να πάρουν οδηγίες. Ο επόμενος πρωθυπουργός κατά 99 θα είναι ο Δραγασάκης. Οδηγίες πήγαν να πάρουν, λέω εγώ. Κατά 99 θα είναι ο Δραγασάκης. Ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος εκτός από το Ινστιτούτο Λεβί, σε παρακαλώ, όλος αυτός ο συρφετός μαζεύτηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ να αποδώσει τα εύσημα στην καινούρια πρέσβη, δεν θυμάμαι καν το όνομά της, δεν με ενδιαφέρει το όνομά της. Λοιπόν, μαζεύτηκαν όλοι εκεί να αποδώσουν τα εύσημα. Υπάρχει μια φωτογραφία στα Αττικά Νέα, τον κύριο Δραγασάκη να ομιλεί κάτω από την εβραϊκή σημαία. Βέβαια. Σημαία. Και πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι Έλληνες ήταν εκεί. Ελληνόφωνοι να πω. Ελληνόφωνοι, μάτια μου. Στον δημοσιογράφο, όταν του ακουμπήσεις, Γιάννη, κοίταξε, και εσύ και εγώ επιλέξαμε να... Χόμπι την έχουμε τη δημοσιογραφία εμείς. Να ασκήσουμε λειτουργήμα. Για χόμπι την έχουμε. Σημαίνει αυτό. Όσο και να μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά. Λοιπόν, δημοσιογράφοι είναι ελάχιστοι. Είναι αυτοί που δεν τα παίρνουν από πουθενά. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί που πληρώνονται για να παραπληροφορούν τον κόσμο δεν είναι δημοσιογράφοι. Εάν κάποια στιγμή, και πιστεύω ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή, Γιάννη, μπορεί να καθυστερήσει, δεν μπορώ να την προσδιορίσω χρονικά, θα έρθει. Όλοι αυτοί που συμβάλλανε σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που θα ζήσουμε, γιατί ακόμα μέχρι τώρα κάνουμε περίπατο, αυτό που θα ζήσουμε θα είναι φιαλτικό. Και δεν είμαι... Μακάρι να σε βγάλει ο Θεός ψεύτρα. Δεν θέλω να τρομοκρατώ τον κόσμο, αλλά... Μακάρι να σε βγάλει ο Θεός ψεύτρα και να μας λυπηθεί την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς δεν έχω πέσει έξω. Να μας βγάλει και σένα και εμένα ο Θεός ψεύτες, λέω. Δεν έχω πέσει έξω. Ούτε εσύ έχεις πέσει έξω στις προβλέψεις σου. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω πέσει έξω. Κανενός αυτιά, Γιάννη μου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο έρχεται είναι... Σήμερα κάνουμε περίπατο, κάνουμε μια φθινοπορεινή βόλτα. Ο χειμώνας θα είναι όχι απλά ο εφιάλτης, θα είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή θα ζήσουμε και σε ελληνικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ άγριες. Όταν αύριο θα μας πετάνε έξω από τα σπίτια μας με ένα mail, έτσι. Όσοι χρωστάνε. Το 99% των Ελλήνων χρωστάνε, Γιάννη. Εγώ δόξα τω Θεώ δεν χρωστάω τώρα από εκεί και πέρα. Εγώ, να σου πω κάτι. Όσοι επίλεξαν να χρωστάνε είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου. Όσοι επίλεξαν να χρωστάνε είναι δικό του θέμα. Κάθε Έλληνας που παίρνει το όπλο και τεινάζει τα μυαλά του στον αέρα ή βάζει το κεφάλι του σε ένα σχοινί και αυτοκτονεί, είναι ο αδελφός μου και ας μην τον ξέρω. Βέβαια. Έτσι τον ματωδούμε, ναι. Όταν μπούμε σε μια διαδικασία του εμείς, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τον οποιονδήποτε δίπλα μου να υποφέρει και εγώ να λέω, α, εγώ έχω το φαγητό μου, έχω την άνεσή μου, έχω το χρήμα μου, το οποίο το έχω... Πόπι μου, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι όμως. Σέστηκα, sorry για την έκφραση. Πάντα θα υπάρχουν όμως αυτοί οι άνθρωποι, Πόπι μου, πάντα θα υπάρχουν. Όταν λοιπόν θα πετάξει το γείτονά μου έξω και εγώ δεν είμαι δίπλα του να ουρλιάξω, να πάρω πέτρα, να πάρω σκουπόξυλο, δεν ξέρω τι θα πάρω. Να τον βοηθήσω, να είμαι δίπλα του, να σταθώ δίπλα του. Εάν δεν το κάνω, αύριο θα έρθει και σε μένα. Σίγουρα. Είτε είναι 2.000 που χρωστάω, είτε είναι 5, είτε είναι 105, θα έρθει και σε μένα. Σίγουρα. Και 300 ευρώ να είναι, θα έρθει και σε μένα. Και κάποιοι δεν θέλαν να χρωστάνε και δεν ήταν επιλογή τους και έφτασαν στο σημείο να χρωστάνε. Και μην ξεχνάς, Γιάννη, κάποιοι όμως παίρναν διακοποδάνεια, παίρναν ορτοδάνεια. Παίρνανε άντρα μην πω δάνεια. Δεν πληρώνουμε, Γιάννη, άκουσα. Και χάνουν τα σπίτια τους μετά και αυτοκτονάνε. Ο Έλληνας αυτή τη στιγμή και δεν θα πληρώσει τα δικά του σπασμένα. Ο Έλληνας θα πληρώσει αφενός μεν την επιλογή της ψήφου του και αφετέρου το γεγονός ότι πάνω του παίξανε και συνεχίζουν να παίζουν ένα απίστευτα βρώμικο παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι προχθές ήταν που κάτσε, ποιος είναι υπουργός, ο Δραγασάκης, το υπέγραψε ή ο Τσακαλώτος, θα σε γελάσω, δεν με ενδιαφέρει. Η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου υπέγραψε 900 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Σπύρο Λάτση. Ξέρεις πόσους μήνες πριν το είχα κάνει άρθρο. Είσαι δημοσίου, δηλαδή εάν ο Λάτσης δεν το πληρώσει, εσύ
ο Γιάννης ο Παπαζήσης, εγώ, η Πόπη Σουφλή, ο ηχολήπτης δίπλα σου, ο καθένας από εμάς θα πληρώσει τα 900 εκατομμύρια, ναι, που δεν θα πληρώσει ο Πούστης, ο Λάτσης. Μη βρε μου τα κάνεις αυτά. Δεν τα κάνω αυτά. Κάτω μη βρίζεις βρε. Δεν λέγονται τα πράγματα. Μη βρίζεις βρε Πόπη μου, μη βρίζεις. Δεν είναι κυριλέ οι εκπομπές. Δεν είναι κυριλέ. Πρέπει να λέγονται τα πράγματα με το όνομά τους. Κορίτσι πράγμα είσαι, μη μου τα κάνεις αυτά. Για αυτόν τον τόπο και αυτόν τον λαό πρέπει να... Μη μου τα κάνεις αυτά, είσαι κορίτσι πράγμα. Ο κύριος Λάτσης. Χάνεις το δίκιο σου όταν βρίζεις, ξέρω τι λέω. Αυτό εγώ το έκανα άρθρο πριν μήνες. Πριν μήνες και κόντεψαν να κλείσουν την εφημερίδα για αυτό το πράγμα. Κόντεψαν να κλείσουν την εφημερίδα για αυτό το πράγμα οι δίθεν προοδευτικοί αριστεροί. Δεν ανέχονται τέτοια αυτοί. Δεν ανέχονται. Γιάννη, εγώ θα φωνάζω και θα το λέω. Δεν είναι βρώμικες οι εκφράσεις. Δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις. Υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι χυδαίοι όσο δεν παίρνει. Αυτοί λέει λάτσαν και θα λαιλατήσουν τη ζωή μας. Θα συνεχίσουν να μας λαιλατούν. Το θέμα τι κάνουμε εμείς. Σίγουρα εμείς, σαν δημοσιογράφοι, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αποκαλύπτουμε. Και το θέμα που είναι ότι με χαροποίησε ιδιαίτερα το ότι πρόσφατα έκανα ένα ολόκληρο πρωτοσέλιδο Κυριακάτικο, το οποίο τα πρωινάδικα το είδε όλος ο κόσμος, βέβαια, που αναγκάζονται να διαβάσουν τις εφημερίδες, για τον ορυκτό μας πλούτο, που η PGS η Νορβηγική πλέον επισημοποίησε ότι νοτίως της Κρήτης υπάρχουν 30 δις βαρέλια πετρέλαιο. Κάπου με τη σημερινή τιμή που είναι 40 δολάρια μόνο το πετρέλαιο, 1-3, 200 δις. Από αυτά βγάλε τα έξοδα εξόρυξης 200, δεν ξέρω πόσα τρεις. Δεις λοιπόν, κοντά 1-3 θα μείνει πίσω. Έρχομαι εγώ και λέω, ξέρεις τι έκαναν Πόπη μου? Τι έκαναν με το που το επισημοποίησε αυτή η εταιρεία στο Λονδίνο? Κατευθείαν τα βάλανε μέσα στο ταμείο του ΤΑΙΠΕΔ για τα 50 δις. Πώς βρε κλιματίες βάζει 1-3 περιουσία του ελληνικού λαού που δεν τη φέρατε από το σπίτι σας? Γιάννη, για 50 δις εκεί μέσα. Όταν ο κάθε Έλληνας, έτσι, δικαιούται 92, 95 δις. Από πού καλέ? Πώς είναι δυνατόν αυτός ο λαός να σύρεται στη φτώχεια και στην ανέχεια? Από πού τα δικαιούνται αυτά, για πες μου. Από τα τρεις που είναι η περιουσία του ερικτού πλούτου. Α, έτσι πες μου να το καταλάβω. Ναι. Πρόσεξε, ναι, με, αυτά άμα τα βγάλεις από το υπέδαφος είναι δικά σου. Ώσπου να αποφασίσουν αυτοί, ώσπου να. Γιάννη, άκουσε να σου πω κάτι. Ελληνικό έδαφος δεν υπάρχει πλέον, ας το συνειδητοποιήσουμε. Και όμως πρόπι μου από 4 κόμματα διαφορετικά, λόγω αυτού του πρωτοσέλιδου, αναγκάστηκαν να πούν για τον ορυκτό πλούτο νοτίος της Κρήτης. 4 κόμματα. Πρόσφατα λέει ανακοινώθηκε, το λέγαν όλοι τους. Το ξέρεις ως δημοσιογράφος και το ξέρω. Τους ανάγκασα δηλαδή να μιλήσουν πια. Εάν τα δύο πρώτα μνημόνια ήταν παρέδιδαν και την εθνική κυριαρχία, το τρίτο μνημόνιο μέσω του ESM, κοίταμε το αγγλικό δίκαιο, το τρίτο μνημόνιο μέσω του ESM, γιατί αυτό ακριβώς έχει γίνει, έχουμε υπογράψει με τον ESM, που σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Κατά πρώτον, ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι δεν υφίστανται πλέον κράτη, να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Δεν υφίστανται κανένα κράτος. Υφίστανται οργανισμοί σιωνιστικοί, όπως είναι το ΔΝΤΟΥ, όπως είναι η Τριμερής Επιτροπή που ήταν ο μέλος, ο Παπαδήμος, όπως είναι ο ESM. Ο ESM είναι ένας οργανισμός καθαρά σιωνιστικός, ο οποίος στην ουσία, στον οποίο... Στην ουσία, με το τρίτο μνημόνιο παραδώσαμε την πατρίδα μας και δεν έχουμε τίποτα. Ούτε σε δημόσιο, ούτε σε ιδιωτικό. Δεν μας ανήκει αυτή τη στιγμή, αυτό ο Έλληνας δεν το έχει καταλάβει, ότι δεν μας ανήκει τίποτα, ούτε το βρακί που φοράμε. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Ούτε το βρακί που φοράμε δεν μας ανήκει. Και όταν το συνειδητοποιήσουμε, τι υπέγραψε, αν φύγουμε από την παρακολούθηση των ΜΜΕ, των διαπλεκόμενων ΜΜΕ και μπούμε σε μια διαδικασία να ανοίξουμε τα στραβά μας και να διαβάσουμε κανένα site που λέει την αλήθεια, που αποκαλύπτει σκάνδαλα, που βγάζει τα πράγματα, λέει τα πράγματα με το όνομά του,
με το όνομά τους. Τότε θα καταλάβουμε τι γίνεται. Προχθές το βράδυ συζητούσα με μία φίλη, η οποία, να είμαι ειλικρινής, και αυτή και ο άντρας της έχουν πάρα πολλά πτυχία. Βαριέμαι να κάθομαι να τα αριθμώ. Λοιπόν, πολύ μορφωμένοι άνθρωποι και οι δύο. Λέω, έχεις διαβάσει τον ESM? Μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, δεν ξέρεις τι εστί τρίτο μνημόνιο? Μου λέει, ναι, λέει, εντάξει, έχει κάποιες δυσκολίες. Γιατί μου είπε, θα ξαναψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις, λέω, τι εστί ESM? Δεν μπορείς να ελέγξεις πλέον ούτε το σπίτι σου, ούτε την καρέκλα που κάθεσαι, ούτε το κρεβάτι που κοιμάσαι. Βάσει τι σημαίνει ESM, και δεν χρειάζεται να μπει στα αττικά νέα, της λέω, για να το δεις. Χτύπα ESM στην Google και δες τι εστί και τι υπογράψαμε στην ουσία. Όπι, μόνο αυτό θα σου πω. Μόνο αυτό θα σου πω. Λέω, δεν σου κάνω καμία πλάκα. Με την πατρίδα μου δεν μπορώ να παίξω και να κάνω πλάκα. Μπορώ να κλάψω, μπορώ να οργιστώ, μπορώ να μιλήσω χιδέα, αν θέλεις, χωρίς να υπάρχει χιδεότητα. Είναι η οργή που με κάνει και μιλάω έτσι. Όπι, δεν είπες το χειρότερο. Κάτσε να ακούσεις το χειρότερο. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, όταν ομορφωμένος ο άνθρωπος, που σου λέω, έχω βαρεθεί να μετράω πόσα πτυχία έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν είναι. Δεν άκουσες, σου λέω τα χειρότερα. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, έκασα την Παρασκευή και είδα λίγο τις μετοχές των τραπεζών. Η καλύτερη ήταν η Εθνική Τράπεζα με 59,059 του ευρώ. Οι άλλες τρεις έχουν 19 λεπτά η μετοχή του ευρώ, 12 και 4 λεπτά του ευρώ. Παρακαλώ. Η μόνη μετοχή που έμεινε λίγο-λίγο απείραξη είναι τη Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί εκείνη είναι του Ρότσιλντ, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Όλες μαζί οι συστημικές τράπεζες που πήραν ως τώρα 250 δις για ανακεφαλαιοποίηση και τα χρεωθήκαμε εμείς. Ξέρεις πόσο κοστίζουν με βάση τις συμμετοχές τους σήμερα? Ούτε 4 δις. Ξέρεις τι κάνανε για να την γλιτώσουν? Κάτσε τώρα εδώ να ακούσετε τα πιο τρελά. Οι καταθέσεις μας μέχρι σήμερα ήταν αποταμιευτικό προϊόν. Πλέον μετατράπηκαν σε επενδυτικό προϊόν. Ξέρεις τι σημαίνει η λέξη επένδυση? Ξέρεις. Ναι. Παίζω και χάνω ή κερδίζω. Αυτό. Και έρχομαι εγώ και λέω, πώς είναι δυνατόν όταν ακόμα και μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ πήραν τόσα δις. 5, 6, δεν ξέρω πόσα πήραν για ανακεφαλαιοποίηση. Σύν όλα θα αποδαρθούν τώρα από αυτό το καινούργιο το μνημόνιο. Και έρχομαι και πώς είναι δυνατόν να κοστίζουν λιγότερα από 5 δις. Όταν ξέρω ότι μόνο μία από αυτές. Το ξέρω, είχα και το έγγραφο. Έστειλε και εγώ δεν ξέρω πόσα δις στα νησιά Κέιμαν. Η ΔΕ Εθνική Τράπεζα αρνούτανε και με σχεδόν υβριστικούς χαρακτηρισμούς προς το Ελληνικό Κοινοβούλιο να πει πόσα έστειλε στα νησιά Κέιμαν. Αν είναι δυνατόν να κοστίσουν αυτές τις τράπεζες μαζί 4 δις. Γιατί, δεν γίνονται αυτά. Γιατί, αλλά με βάση τη μετοχή της, Πόπη μου, στο χρηματιστήριο, όσο είσαι, όσο αξίζει η μετοχή σου, τόσο αξίζει η επιχείρησή σου. Δεν πάει να έχεις κτίσματα που κοστίζουν 50 και 200 και χιλιάδες φορές περισσότερο. Τόσο όσο κοστίζει η μετοχή σου έχουν. Γιατί, τέλος. Ποια Εθνική Τράπεζα? Έχεις πάει σε μια. Μπες σε οποιαδήποτε Εθνική Τράπεζα. Το της Ελλάδος το έφαγαν. Μπράβο. Και πάρε ένα έντυπο. Ένα εντυπάκι από αυτά που έχουν τα διάφορα εντυπάκια, τα διαφημιστικά. Υπάρχει απλά και μόνο λέει Εθνική Τράπεζα. Του Ρότσιλντ είναι και αυτή. Μια υπάλληλο που την ξέρω εδώ πέρα στο υποκατάστημα το δικό μας. Λέω, το Ελλάδος τι το κάνατε, ρε καθήκια τους, λέω. Με κοίταζε. Λέω, τι με κοιτάς? Εθνική Τράπεζα πιανού έθνους είναι, δηλαδή, για να καταλάβω. Ποιος είναι η Εθνική, ρε? Άντε να το καταλάβω κι εγώ. Έτσι, να το καταλάβω κι εγώ. Οι τράπεζες έχουν περάσει όλες και όλο το πακέτο τους έχει βγει σε νησιά, σε αφορολόγητους παραδείσους. Και είμαν και λοιπά. Πόπι μου, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, λοιπόν, θέλω λίγο να δούμε το εξής. Γιατί η κυρία Θάνου πήρε, όταν ορκιζόταν, έλεγε στην ΕΡΤΕΝ από κάτω, έγραφε, ορκίστηκε με εντολή κυβέρνησης ευρείας αποδοχής. Αυτό είναι όλο το μυστικό, το ευρείας αποδοχής. Γιατί αν δεν τα βρουν οι Νοδού και ΣΥΡΙΖΑ, όπως λες και εσύ, θα έχουμε απανωτές εκλογές. Μήπως λοιπόν συμφέρει να είναι εκεί αυτή η κυρία που έχει πάρει από όλα τα κόμματα? Να είναι πάνω αυτή η κυρία, μήπως τη συμφέρει, μήπως του συμφέρει? Όχι, απλά σου λέει, αν δεν τα βρούμε να είναι εκεί αυτή. Ναι. Αν δεν τα βρούμε, έχουμε βάλει όλοι μέσα εκεί πέρα δικά μας παιδιά, είμαστε όλοι ευχαριστημένοι αν δεν τα βρούμε.
λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου το φτωχό. Λέω τώρα πάλι εγώ. Λέω, Πόπη μου, τι λες. Γιατί το ξαναλέω, με βάση τα κουκιά που λένε, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν συμπράξουν, κυβέρνηση δεν γίνεται. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι αποφασισμένο. Και με είναι δεδομένο. Υπουργό το Δραγασάκι. Δεν είναι δεδομένο, δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αν δεν συμπράξουν αυτοί οι δύο. Γιάννη, θα σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, κατά πρώτον, ο Έλληνας πρέπει να πάει να ψηφίσει. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απέχει. Η αποχή είναι υπέρ του πρώτου κόμματος. Μόνο το 51% άκυρα, εγώ έτσι ξέρω. Λοιπόν, αλλά ποιο θα πάει να ψηφίσει τόσα άκυρα και σιγά μην βγάλει η Singular Logic τόσα άκυρα. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να πάει να ψηφίσει. Θα έλεγα το εξής. Μπορεί να ακυρώσει τη βρωμιά και την οθεία που θα γίνει στις εκλογές. Για πες τον τρόπο από λίγο. Από Singular Logic. Εγώ το είπα και δημόσια στο Χίο, θα το πω και σε σένα. Έχει δύο επιλογές. Ή θα ψηφίσει τα δύο κόμματα τα οποία είναι αντιμνημονιακά. Και τρία είναι, συγγνώμη, τρία είναι. Εντός κοινοβουλίου. Τρία είναι. Ο Λαφαζάνης, η Χρυσή Αυγή και το Κουκουέ. Αυτά είναι αντιμνημονιακά. Okay. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το Λαφαζάνη. Είναι αντιμνημονιακό, τι να κάνουμε. Είναι λαγός. Είναι λαγός. Άλλο καπέλο αυτό, αλλά δηλώνει αντιμνημονιακό. Άλλο τι δηλώνει. Και ο Τσίπρας πριν τις εκλογές ήταν μνημονιακός, έλεγε. Συγγνώμη, Γιάννη, έχουμε μπερδέψει τις έννοιες. Και μετά είπε δεν υπολόγισα καλά τη δύναμη των τραπεζών. Μνημόνιο δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία. Το μνημόνιο έχει να κάνει με λαθρομετανάστευση, με εκπαίδευση, με υγεία, με δικαιοσύνη. Το με ξέρω. Τα πάντα. Με τα πάντα, βέβαια. Όταν λοιπόν πας και μου υπογράφεις, κύριε Λαφαζάνη, και όλος αυτός ο συρφετός που είναι εκεί πέρα, όταν πας και μου υπογράφεις, πολιτικός συρφετός πάντοτε, έτσι, πάντα σε πολιτικό επίπεδο, δεν φύγω πρόσωπα, τις πολιτικές σου φύγω. Είμαι σαφής. Λοιπόν, όταν πας και μου αποδέχεσαι το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, όταν μου αποδέχεσαι τον Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι, μη μου μιλάς για αντιμνημόνιο. Είπες ότι, είπες ότι βλέπεις απανωτές εκλογές. Εγώ βλέπω απανωτές εκλογές. Μέχρι να βαρεθούν και να πούνε άστι θάνο εκεί που είναι, έτσι καλώς. Από όλους μας έχει μέσα τα δικά μας παιδιά είναι εκεί. Γιάννη, κοίταξε να δεις, θα έχουμε απανωτές εκλογές γιατί δεν βγαίνει το πρόγραμμα. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, κυρία Θάνου θα είναι εκεί. Ναι. Συνεχώς. Ναι. Το λέω εγώ να το ξέρεις. Ναι, το θεωρώ δεδομένο. Μα έτσι λέει ο νόμος. Το Σύνταγμα το λέει, Πόπη μου. Ναι. Δεν τα λέω εγώ. Μα μιλάμε βάσει στοιχείων. Δεν μιλάμε. Ακριβώς. Δεν αεροπατούμε, Γιάννη μου. Δεν λέμε κουβέντες του καφενείου. Μην τρελαθούμε. Η άποψή μου λοιπόν είναι η εξής. Εάν ο κόσμος πραγματικά πιστέψει ότι πρέπει κάτι να αλλάξει, να διευκρινίσω ότι δεν πάμε τουλάχιστον να μειώσουμε αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε τις σωστές κινήσεις, απλά θα μειώσουμε το χρόνο της καταστροφής και όσο πιο γρήγορα έρθει η καταστροφή, γιατί θα έρθει η καταστροφή, όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο λιγότερο θα θρηνήσουμε από ανθρώπινες ζωές και από τραγωδίες που θα ζήσουμε ανίποτες. Λοιπόν, ας ψηφίσει τα δύο αντιμνημονιακά κόμματα, την Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ, το πιστεύω αυτό που το λέω, έτσι, άσχετα εάν εγώ είμαι για τους δικούς μου λόγους, είμαι ακομάτιστη, έτσι. Λοιπόν, και ψηφίσει σωστά τα εκτός κοινοβουλίου κόμματα, όχι αυτό το γελίο το Λεβέντη, ούτε τον άλλο το γελίο όχι, το Λεβέντη. Όχι, από τη στιγμή που μας είπε φασίστες και λιγούρια επειδή ψηφίσαμε όχι, το φαγιά άκυρο από μένα, τελειωμένος είναι. Ούτε ο Καζάκης ούτε ο Λεβέντης. Γιατί και οι δύο είναι συστημικοί. Μην τρελαθούμε τώρα. Ο Καζάκης που ήταν στο. Πώς το λένε, σε τράπεζα που κατέστρεψε την Ελλάδα. Δεν το γνωρίζω τον κύριο. Λοιπόν, έτσι, προσωπικά λοιπόν, δεν μπορώ να ξέρω για τον κύριο. Άσε το. Κάποια στοιχεία θα έχει στα χέρια σου. Εσύ και να το λες. Ας πάνε να ψηφίσουν μικρά κόμματα. Υπάρχει η κοινωνία. Α βρουν ένα κόμμα που να είναι αντιμνημονιακό, αυτό θέλει να πει. Αλλά όχι τα κομμουνιστικά. Σε παρακαλώ, όχι κομμουνιστικό κόμμα. Εγώ από εδώ πέρα δεν δέχομαι να λέω αυτό το πράγμα.
Δεν μπορεί να βάλει το μυαλό μου αυτό το πράγμα. Εγώ κόντυψα να πάθω κατάθλιψη όταν βγήκε η αριστερά στην εκκλησία. Δεν κατάλαβες. Γιατί μιλάω για το κουκουέ. Γιατί ήξερα τι είναι η αριστερά. Περίμενε. Γιατί το κουκουέ στην ουσία τι είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μέσα ήταν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, οι περισσότεροι από την ΚΝΕ ξεφύτρωσαν. Πολύ βρώμικο ρόλο. Ο Στρατούλης, ο Λαφαζάνης, οι υπόλοιποι από την ΚΝΕ είναι. Λουλούδια της ΚΝΕ είναι αυτά. Μπράβο. Εφοδιαστά. Α, μπράβο. Λοιπόν, επειδή έχει παίξει πάρα πολύ βρώμικο ρόλο από τη στιγμή που τον νομιμοποίησε ο γέρος της δικτατορίας, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, αυτός ο μασόνος. Έτσι που κατέστησε την Ελλάδα με το να την βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην. Αυτό ήξερε τι έλεγε τώρα, θα σα πετάξω στη μέση τη θάλασσα. Και όποιο ξέρει πολύ που θα βγει στην ακτή. Ο Σιμίτης και την έβαλε στην Ευρωζώνη και την κατέστησε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα καταστράφηκε από τη στιγμή που ο Καραμαλής την έβαλε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και αγροτική παραγωγή, πρωτογενή αγροτική παραγωγή. Είχαμε και βιομηχανική παραγωγή. Ήμασταν μια πλούσια χώρα. Μπορεί να μην ήμασταν οι πλούσιοι οι άνθρωποι, να μην ήταν πολύ πλούσιοι, έτσι. Αλλά το πλούτος που έχουμε σήμερα είναι πλασματικός. Τα σπίτια που έχουμε όλοι μας λίγο πολύ είναι πλασματικά. Αφού τα χρωστάει. Χάρτινα. Ο κόσμος όμως τα χρωστάει στις τράπεζες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν του ανήκει τίποτα. Λοιπόν. Ώσπου να πληρώσει και την τελευταία δόση δεν του ανήκει τίποτα. Πάρα πολύ, ας πούμε. Δεν του ανήκει. Αν δεν πέσουν οι μάσκες όλων, δεν θα τα πάρει στο κρανίο ο Έλληνας. Οι μάσκες όλων θα πρέπει να πέσουν. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη φορά να συνειδητά να επιλέξει κόμματα όχι βάσει της προσωπικής άποψης που είχε το Α ή για το Β κόμμα, αλλά γιατί πρέπει να βοηθήσει την πατρίδα να επιβιώσει, να της δώσει την τελευταία πνοή από το οξυγόνο, γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνει η Ελλάδα. Οι λαθρομετανάστες, το ξέφραγο αμπέλι που έχει μετατραπεί η Ελλάδα. Τίποτα δεν τυχαίο, άσου, εντάξει, το ξέρω. Του προγράμματος, του δόγματος, του Γκουστάβου Καλέργη. Ορίστε μου καλό, ο Δανιήλες Ρά είναι ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Μεταναστεύσεως για την Ελλάδα. Ο Δανιήλες Ρά, ένας εβραϊκής καταγωγής. Την Κυριακή το είχα πρωτοσέλιδο, όπως είναι η ελεύθερη ώρα αυτό. Τι μου λες. Το 90%, αν ψάξει και μέσα στο κοινοβούλιο, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι Εβραίοι. Δεν ξέρω πόσοι είναι και πόσοι δεν είναι. Εβραίοι οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν μετατρέψει το όνομά τους και. Γιατί να μην είναι ένας Έλληνας και να είναι ένας εβραϊκής καταγωγής, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί πάντα θα πρέπει να γίνεται έτσι, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Λοιπόν. Αχ, κορίτσι μου, καλά, δεν τελειώνει αυτή η κουβέντα δυστυχώς. Και δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Μία τελευταία πρόβλεψη, ποιο νομίζεις, πρώτο κόμμα ή έτσι να δω αν θα πέσει μέσα και αυτή τη φορά. Γιατί δεν θα σου κάνω πρόβλεψη. Μην κάνεις, καλά. Δεν θα σου κάνω, ποιο θα είναι πρώτο κόμμα δεν θα σου κάνω πρόβλεψη. Το θεωρώ θα ήταν αφελές εκ μέρους μου. Ό,τι έχουν αποφασίσει και ό,τι θα βγάλει η Singular Logic. Τι νομίζεις ότι μπορεί να έχουν αποφασίσει. Κοίταξε να σου πω κάτι, άκουσε με. Εσύ τι νομίζεις, τι βάζει ο νου σου, με το νου σου τι βάζεις ότι μπορεί να έχουν αποφασίσει αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν. Πιστεύω ότι θα δώσουν μία, πιστεύω, αλλά μην το δέσεις σε παρακαλώ και μην το δέσει κανένας. Ω, καλά, μόνοι, ναι, μια εκτίμηση. Ακροατής. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα δώσουν μία πρωτιά στον Μεϊμαράκη, που στην ουσία θα είναι πρωτιά στη συμμορία του Μητσοτακέικου. Στη μαφία του Μητσοτακέικου, την πολιτική μαφία, έτσι. Δεν υπάρχει με ημαράξη, παιδιά, ο Μητσοτάκης είναι από πίσω και όλο αυτό ο συμφετός του Μητσοτάκη. Λοιπόν, θα δώσουν μια πρωτιά, όχι μεγάλη, ώστε να πάρει τον πόνο στο 50 εδρών και να κάνει σύμπραξη με τον Τσίπρα. Δεν θα είναι ούτε με ημαράξης πρωθυπουργός, ούτε ο Τσίπρας. Θα είναι ο Δραγασάκης. Αυτό είναι οι δικές μου πληροφορίες, που βέβαια είναι από πολλά κέντρα λήψης αποφάσεων και διαφορετικά κέντρα λήψης αποφάσεων, τα οποία όμως συγκλίνουν εκεί. Ότι αυτό θα είναι το σενάριο. Βέβαια εδώ είχαν προγραμματίσει και το δημοψήφισμα να είναι ναι. Τους βγήκε όχι. Λοιπόν, άρα αυτός ο ρημαδολαός έχει, αν θέλει, αν θελήσει, έχει τη δυνατότητα να φέρει τα πάνω κάτω. Σίγουρα. Να πάει λοιπόν να ψηφίσει, να πάει σίγουρα, να ψηφίσει σίγουρα. Και ας μην ψηφίσει με αυτά τα οποία πίστευε. Αντιμνημονιακά κόμματα και όχι κομμουνιστικά. Εγώ αυτό λέω, η δική μου άποψη είναι αυτή. Όπως είδαμε και με το
με το σκάνδαλο του Φλαμπουράρη. Μέσα στην εταιρεία του Φλαμπουράρη είναι και ο Βουλγαράκης. Όλα τα λουλούδια τα υποδιαστά, έχει δίκιο. Μην τρελαινόμαστε. Αυτοί κοιτάνε το χρήμα. Απλά σε εμά πετάνε το πακέτο, το ότι τσακώνονται. Ναι, άμπραγο. Γιατί έχουν να κάνουν με ένα χαζό λαό. Να του αποδείξουμε ότι δεν είμαστε. Δεν είμαστε χαζοί, αλλά μα αρέσει να το παίζουμε έτσι, όπω είπε. Πάνω απ' όλα φιλότιμο. Ναι. Έχουμε φιλότιμο και ότι είμαστε λαός. Ελπίζω αυτή τη φορά να το δείξουμε. Να δώσουμε την ανάσα που δεν δώσαμε στην πατρίδα μας. Ας τη δώσουμε λοιπόν αυτή την ανάσα. Ας ψηφίσουμε αντιμνημονιακά. Χρυσή Αυγή, Κουκουέ. Όχι βρε κομμουνιστικά κόμματα με τίποτα, εγώ δεν το δέχομαι. Εσύ το λέω. Μην το βάλεις ρε φίλε, ούτε εγώ, δεν μιλάω τι θα κάνεις εσύ εγώ. Δεν τα κόβω από τη ρίζα και τα δύο χέρια. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να τους ανατρέψουμε το σκηνικό. Για να τους ανατρέψουμε λοιπόν το σκηνικό, θα πρέπει να δώσουμε την ψήφο μας σε δύο αντιμνημονιακά κόμματα και σε ό,τι απ' έξω υπάρχει αντιμνημονιακό, το οποίο δεν θα έχει, δεν θα ξέρει. Και εκτός της Βουλής υπάρχουν αντιμνημονιακά κόμματα, δεν κατάλαβα. Όπως είναι ο Καζάκης και ο Γελίος ο Λεβέντης. Πάπα. Μην το συζητάς. Λοιπόν, ας ψηφίσει ο κόσμος και ας αλλάξει. Ο κόσμος κρατάει στα χέρια του μία σφαίρα. Ας τη ρίξει γαμό το κερατό μου, ας τη ρίξει αυτή τη σφαίρα να τους τελειώσει. Να τους τελειώσει. Αν θέλει να ζήσει ελεύθερος. Μακάρι, Πόπη μου. Πόπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Εύχομαι. Να μας λυπηθεί ο Θεός, εύχομαι. Ψήφος. Και να μας φωτίσει. Αγάπης και σεβασμού για την Ελλάδα, για τον καθένα από εμάς, α σκεφτεί την Ελλάδα. Όχι κομ. Ελλάδα α σκεφτεί. Ακριβώς. Σωτηρία της Ελλάδας. Ακριβώς, Πόπη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε ως λαός και ως έθνος, χρειαζόμαστε να έχουμε στην ψυχή μας Ελλάδα, σημαία, ορθοδοξία, οικογένεια. Ακριβώς. Πολύ ωραία τα είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πόπη μου. Αυτή η κουβέντα ας μείνει τελευταία. Να σε γερή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε γερή, κορίτσι μου, καλό. Καλό βράδυ και σε σένα και στους ακροατές σου. Να σε καλά. Γεια. Αυτή λοιπόν ήταν η εξαιρετικότατη συνάδελφός μου, η Πόπη Σουφλή, που έχει στατικά νέα. Βέβαια είναι λίγο αθυρόστομη, αλλά είναι αγανακτισμένη. Εγώ την καταλαβαίνω. Η αγανάκτηση τα κάνει αυτά. Αλλά και τι να κάνει και αυτή, θα μου πει. Όλοι αγανακτισμένοι είμαστε. Όσοι πονάμε αυτόν τον τόπο, αγανακτισμένοι είμαστε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ένα αντιμνημονιακό κόμμα, αλλά όχι κομμουνιστικό. Βρέστε το. Είναι μέσα στη Βουλή, είναι έξω από τη Βουλή. Διαλέξτε εσείς, δέστε. Και από εκεί και πέρα να μας λυπηθεί ο Θεός. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.